Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο Δράση στη Φύση, όπου σε αυτό το επεισόδιο δεν έχουμε μία απλή πεζοπορία όπως συνηθίζω σε άλλα. Έχουμε μία διάσκηση Via Ferrata. Τι είναι Via Ferrata? Είναι πεζοπορία σε απόκρημνα βράχια, σε απότομες πλαγιές, πάνω από ρέματα, γκρεμούς και βράχια, όπως βλέπετε εδώ πέρα. Αυτή η διάσκηση γίνεται στον ποταμό ΑΟ, στην Κόνιτσα, στην Ήπειρο. Μπράβο Αθηνά, τελειώνεις. Πας τέλεια, τρένο πας. Πάμε να ξεκινήσουμε. Φτάσαμε. Εδώ που θα μείνουμε είναι δίπλα σχεδόν στο γεφύρι. Εδώ είναι το γεφύρι και εδώ είναι το δωμάτιο που θα μένουμε. The next day. Τι έχουμε εδώ? Εδώ κάνουμε μαμ. Τι πήρατε πάλι? Πήραμε κάτι πράγματα εμείς. Ας πούμε που να πας είναι ωραία. Μερσί. Είναι σχεδόν 8.30 ώρα το πρωί. Τώρα είναι η ώρα που πρέπει να βρεθούμε στο παραδοσιακό γεφύρι της Κόνιτσας, όπου είναι το σημείο συνάντησης με τους ανθρώπους που θα μας οδηγήσουν μέσα στη Via Ferrata. Πάμε ρε! Να τονε! Έβαλε τα make-up του, τα αποσμητικά του, τα απορρυπαντικά του. Τα αποσμητικά της, τα απορρυπαντικά της. Και είμαι έτοιμος, πάμε! Φύγαμε, πάμε στο γεφύρι, να τον μπροστά μας. Πότε πρόλαβε και ήρθε από την Αυστραλία? Τόσο γρήγορα είναι τα καγκουρό. Όλα τα προλαβαίνουμε. Όλα. Όλα. Λοιπόν, Λευτέρης και Μανώλης, κάτω να δω τι σα έχουν βάλει το σωστά. Για πάρτε. Δεν διάβασα την είναι, γιατί εγώ. Τι λέει, Μανώλης Λευτέρης. Ανάποδο. Ανάποδο. Αυτός εδώ είναι ο Κοσμάς, ο οποίος θα μας οδηγήσει. Είμαστε όλοι εξαρτημένοι από την ασφάλεια που μας παρέχει. Βασιζόμαστε πάνω σου. Θα έχεις και μπύρες μαζί. Τέλεια. Θα ξεκινήσουμε με μια μπύρα πριν, έτσι για να είστε εντάξει, και δυο μετά. Δικό σου κι αυτό. Ωραία.
Καλημέρα. Γεια σας. Θεωρητικά, κανένας δεν περνάει μπροστά από τον πρώτο, τον αρχηγό, κανένας δεν μείνει πίσω. Θα έχουμε μία ώρα περπάτημα μέχρι να φτάσουμε στο πρώτο σημείο της Via Ferrata. Μετά φτάνουμε στο σημείο που βάζουμε τα κράνη μας, βάζουμε κοντριέ, βάζουμε τους σημάντες, οι οποίοι είναι αυτοί που θα μας κρατάνε πάνω στα σημαντόσκηνα, και περνάμε το πρώτο γεφύρι, το οποίο είναι σχετικά απλό, αλλά είναι και η πρώτη δοκιμασία για να δούμε πώς κινούμαστε πάνω στη σκηνιά. Και ξεκινάει η πεζοπορία μας. Ξεκίνησε. Στην αρχή θα είναι εύκολο, θα είναι απλό μονοπάτι. Αυτός εδώ ο χωματόδρομος που βρισκόμαστε τώρα οδηγεί στη Μονή στο Μείου. Κανονικά απαγορεύεται η διέλευση οχημάτων, γιατί είναι εθνικός δρυμός εδώ πέρα που περπατάμε, αλλά για τις ανάγκες της Μονής στο Μείου μπορεί να περάσουν κάποια αγροτικά οχήματα ώστε να εφοδιάσουν ή να κάνουν οποιαδήποτε άλλη εντολής αν χρειαστεί. Να βολευτώ, να τα φτιάξω όλα, να βολευτώ, να χωρίσω καπέλο, να δέσω καλά το κράνος μου. Ακόμα δεν έχω, είμαι στη φάση της άνεσης. Τόση ώρα καθώς να χάζευες και τρεις τα πουλάκια γύρω τσίου τσίου και τώρα θες να φτιάξεις το σακίδιό σου. Ναι, αλήθεια είναι. Δεν ξέρω για εσάς, εγώ δεν θα αισθανόμουν και πολύ ασφαλής να καθίσω να φάω εδώ πέρα. Από εδώ και πέρα δεν έχει άλλο νερό, εκτός αν κάποιος φύγει από το ποτάμι. Α, και αυτό γίνεται. Άμα βγάλει τίποτα μετά, δεν φταίω εγώ, δεν είναι μέσα στα σουσόρια. Άμα βγάλει πλοκάμια. Ναι. Εντάξει. Ή αρχίσει να πρασινίσει. Τι, γυρίζουμε πίσω. Τέλος, φτάνει. Φτάνει, πάμε πίσω, παιδιά, πάμε ταβέρνα. Έκλασε η ομάδα, πίσω. Ταβέρνα όλοι. Ταβέρνα, μπύρα. Τέλος με το χωματόδρομο που πάει προς τη Μονή στο Μείου. Εδώ συναντάμε το μονοπάτι που είχε μας κατεβάσει κάτω στο ποτάμι. Και από εκεί θα περάσουμε απέναντι να κάνουμε την Via Ferrata. Απλά τεινάζουμε τη ζώνη ώστε να τη βλέπουμε να έρθει μετά. Ανατεινάζουμε τη ζώνη λοιπόν. Ναι. Έχουμε αριστερό δεξί πόδι, κίτρινο είναι το αριστερό μας πόδι, δεξί το μπλε. Έχετε αυτά τα δύο, το περνάς μέσα, το περνάς εδώ, το βάζεις έτσι. Και το κρεμάς και αυτό μαζί με τον άλλο μηχανισμό, απλά να κρέμεται τώρα και θα σας δείξω μετά τι θα κάνετε. Αυτό πηγαίνει κάτω και ανοίγει.
κάτω και ανοίγει. Περίπου έχουν και δύο πύλες από την ίδια κατεύθυνση, μπορεί με κάποιες δυνάμεις να ανοίξει. Οπότε για να είμαστε έξτρα ασφαλείς, το ένα από τη μία κατεύθυνση, το άλλο από την άλλη κατεύθυνση. Άλλωστε θα το δείτε ότι είναι έτσι φτιαγμένο και εδώ πάνω στον ημάντα, ώστε το ένα να είναι από τη μία και το άλλο από την άλλη. Σε αυτά, ποτέ δεν ξεκλιπάρουμε και τα δύο μαζί. Να κάνουμε και μία επίδειξη πτώσης. Σταμάτα μου, μην λες. Όχι, γιατί αν αυτό ανοίξει μετά θέλει μάζεμα και θα καθίσουμε μια ώρα να το μαζεύουμε. Περνάω εδώ ένα έτσι, τώρα λιώσω. Με πεις, δεν είναι κάτι, αλλά αργά. Γιατί όταν βιάζει αρχίσει που γίνεται και τώρα ένα καλοπάτι, ένα έτσι. Εδώ λοιπόν βλέπουμε το πιο εντυπωσιακό πέρασμα, τη σειρμάτινη γέφυρα. Ωραία, μάνα μου! Όχι υπερβολικά άκρη, παιδιά. Πηγαίνουν πλάγια. Το πόδι μας, εδώ, είναι όσο μπορούμε πιο πολύ στη μέση. Ο πιο εύκολος τρόπος απ' όλα, χωρίς καναπεδάκι ακόμα, τι είναι, είσαι λίγο πίσω. Οπότε αν αγχωθείς, είσαι και αυτό, κάνεις λίγο έτσι, κοίτα. Βάζω και τον κόλο. Ναι, αλλά πρέπει να έχεις το ύψος σου. Είσαι έτσι, δεν είσαι εδώ από κάτω, γιατί κουνιέται. Αν το έχεις έτσι, όπως είμαι εγώ, δεν κουνιέται. Κοίτα, πάω. Του θαραλέου που βλέπεις κάτω, είναι αυτό. Κάνεις ένα από εδώ, ένα από εκεί, το ένα πόδι, έτσι το άλλο. Και πας έτσι, κοίτα. Μπέζε. Αλλά αναγκαστικά κοιτάς κάτω. Τρέμω. Κοίτα. Δεν το υπάρχει πριν θα πάθω κάτι. Έχω τα πόδια εδώ για να νιώθω σιγουριά. Αλλά κοίτα αυτό με κρατάει. Κοίτα είναι αυτό. Τίποτα. Μιλάμε αστείο. Κοίτα. Μα από τα τέτοια. Εντάξει. Φοβερός! Όχι, κάτι ξέχασα, επιστρέφω. Ναι! Πάμε, Μαρία, το έχεις! Αμέσως μετά τη σειρμάτινη γέφυρα έχουμε ακόμα ένα δύσκολο πέρασμα, σχετικά δύσκολο, και η δυσκολία του είναι ότι είναι απότομα κατηφορικό. Έχει λοιπόν ήδη κάποια δεμένα σχοινιά εδώ πέρα, τα οποία θα κρατηθούμε για να κατέβουμε.
Εντάξει, έχει και κανονικό απλό μονοπάτι. Δεν είναι σκέτα γκρεμή και ρέματα. Δεν γκρεμόμαστε συνέχεια παντού. Έχουμε και κανονικό απλό μονοπάτι. Και ήρθε η ώρα για άλλη μια στάση. Εδώ σε αυτό το σημείο που έχει ακόμα σκιά. Τι γεύση έχουν? Καινούρια γεύση, έκπληξη. Είναι η βατόμουρα του δάσους. Πώς θα πάει η ομάδα, Τσίφ? Η ομάδα είναι δυνατή, αλλά έχει λιώσει από τη ζέστη. Και εγώ μαζί με την ομάδα. Σας περιμένει έκπληξη, είπα μετά. Ευχάριστη δυσέρεστη. Και για όσους δεν την αναγνώρισαν, αυτή είναι η Βανέσα Αρχοντίδου. Είναι μία από τις δύο Ελληνίδες που έχουν ανέβει στις υψηλότερες κορυφές των Ηπείρων, 7 συνολικά. Και έχω κάνει και μία μπόνους, ξέρετε. Μια 8. 8 λοιπόν, έχει και μπόνους. Και φυσικά έχει ανέβει και στο Everest και είναι μία από τις συνοδούς μας εδώ πέρα. Και όπως έχω πει και σε άλλα βίντεο, όταν υπάρχουν διαδρομές που είναι επικίνδυνες, έχουν δύσκολα περάσματα και δεν ενδείκνυται για αρχάριους, πρέπει να έχουμε πάντα κάποιους συνοδούς έμπειρους, πιστοποιημένους, για να μας δείχνουν το μονοπάτι και να μας βοηθάνε στα δύσκολα περάσματα. Και βέβαια, το επόμενο που έχουμε να ανέβουμε είναι αυτό εδώ. Είναι μια άλλη ομάδα μπροστά μας, οπότε περιμένουμε να ανέβει αυτή η ομάδα και να ανέβουμε και εμείς. Τι θες ρε φωτομπόμπερ? Μια τελευταία στάση, να μαζέψουμε λίγο δυνάμεις, να πάρουμε μερικές ανάσες, γιατί μετά έχει το μεγάλο ανήφορο. Όλο αυτό πρέπει να το ανέβουμε και θα είναι και το τελευταίο δύσκολο πέρασμα στη σημερινή μας διάσταση. Είναι βαθιά εκεί. Εκείνη τη μέρα η θερμοκρασία είχε φτάσει στην Κόνιτσα στους 39 βαθμούς, οπότε η ζέστη μας καταπώνησε αρκετά και επειδή το υπόλοιπο μονοπάτι της Via Ferrata δεν είχε κάποιο άλλο ενδιαφέρον, αποφασίσαμε να βουτήξουμε στο ποτάμι και να περάσουμε πάλι στην άλλη όχθη. Έτσι θα συνεχίζαμε την επιστροφή μας πιο γρήγορα. Η διάσχιση όμως του ΑΟΥ δεν είναι και τόσο εύκολη όσο αρχικά φαινότανε. Όλα του γάμου δύσκολα. Αν πας έτσι γύρω γύρω από εδώ πέρα είναι πιο καλά. Από εδώ είναι πιο καλά. Μιστράει. Ναι, εδώ πέρα έχει άμμο.
down by the riverside, gonna lay down my sword and shield. Down by the riverside, study war no more. I ain't gonna study war no more, ain't gonna study war no more, ain't gonna study war no more. I ain't gonna study war no more, ain't gonna study war no more, ain't gonna study war no more. I'm gonna put on my long white robe down by the riverside, down by the riverside, down by the riverside. I'm gonna put on my long white robe down by the riverside and study war no more. Μια βία φεράτα και τελειώσαμε όλοι. Είμαστε για μια εβδομάδα. Είναι πολύ σουρεάλα. Πώς ήτανε? Περιμένω την πληρωμή. Τι θέλω να με πληρώσουν τώρα. Βαρέα και ανθυγιεινά. Αφού περάσαμε από την άλλη μεριά του ποταμού, πλέον δεν έχουμε να κάνουμε τη συνέχεια της διαδρομής Via Ferrata. Έτσι κι αλλιώς η διαδρομή Via Ferrata από εδώ και πέρα δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Είναι ένα μονοπάτι απλό, όπως θα ήταν και ένα οποιοδήποτε άλλο μονοπάτι που θα μπορούσαμε να περπατήσουμε. Οπότε αφού περάσαμε την άλλη μεριά του ποταμού, θα συνεχίσουμε πάλι από εκεί που ξεκινήσαμε. Έτσι δεν είναι και μεγάλη απόσταση πλέον. Ήταν πολύ ψηλή θερμοκρασία και μας καταπώνησε αρκετά. I ain't gonna study war no more, ain't gonna study war no more, ain't gonna study war no more. I'm gonna walk with the Prince of Peace down by the riverside, down by the riverside, down by the riverside. I'm gonna walk. Τι είναι αυτή, είναι η εκπληξή? Flashback. Περιμένει έκπληξη, είπα μετά. Ευχάριστη ή δυσάρεστη? Δεν λέω τίποτα. Κάτι μουρμούριζε. Η αποκάλυψη θα γίνει στην κάμερα, όταν φτάσει η ώρα. End of flashback. Χωρίς σουβλάκια. Χωρίς σουβλάκια, δυστυχώς, όπως καταλαβαίνετε, ήταν κρυμμένες στο ποτάμι. Είναι από χτες. Από χτες. Από χτες. Ελάτε. Πόβο και δυστυχώ τώρα. Σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Πού είναι άλλη? Μπυροίνη. Ευχαριστούμε πολύ. Υγεία. Καλά, παιδιά. Και κάπου εδώ τελείωσε η σημερινή μας δραστηριότητα που ήταν η Via Ferrata στην Γκόνιτσα και στο φαράκι του ΑΟΥ. Ήταν δύσκολη, ήταν απαιτητική, είχε δύσκολες συνθήκες γιατί είχε ζέστη, αλλά ήταν ωραία, άξιζε τον κόπο. Είχαμε και καλούς οδηγούς, τον Κοσμά και τη Βανέσα. Ωε, περίμενε, Κοσμά δεν σε χαιρέτησε. Ζεσταθήκαμε λίγο παραπάνω, αλλά όλα καλά. Ζεσταθήκαμε λίγο παραπάνω, αλλά σβήσαμε μέσα στο ποτάμι. Δεν βαρέθηκε το μπανέκα. Γιατί του το χάλασε, γιατί. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε εγγραφή, κάντε και like και μπορείτε να γράψετε και κάποια σχόλια από κάτω. I'm gonna walk with the Prince of Peace down by the riverside, down by the riverside, down by the riverside.